Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο, τους κύριους βουλευτές, τον κύριο Γαλιατσάτο με τον κύριο Μιχαλάκη, όλους τους αυτοδιοικητικούς, δεν ξέρω αν ξέχασα κάποιον. Θα μιλήσει πρώτα ο πρόεδρος της Λευκύμης, μαζί με τον νομικό σύμβουλο και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, τον κύριο Μικρούλη. Κατόπιν θα σας κάνω μία ενημέρωση για την υπόθεση, γιατί προφανώς όλοι δεν την ξέρετε. Και μετά θα πάρουν τον λόγο και ο Δήμαρχος και οι κύριοι βουλευτές για να πούνε και αυτή τη δικά του λόγια. Δύο λόγια. Το λόγο έχει ο πρόεδρος της Λευκύμης, ο κύριος Νικιώτης ο Βασίλης. Και συμπαρασιακό σας δίπλα στην ομάδα της Λευκύμης. Ζούμε μια αδικία η οποία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έχουμε κερδίσει την παραμονή στην κατηγορία με τον Ιδρώτα μας μέσα στους αγωνιστικούς χώρους. Και κάποιοι κύριοι δεν θέλαν η Λευκύμη να παραμείνει στη γάμα εθνική κατηγορία. Και έτσι βγάλανε μια απόφαση να μας ρίξουν κατηγορία, που είναι μεγάλο άδικο. Εγώ πιστεύω ότι πρέπει εδώ να πάρει θέση και ο Υπουργός Δικαιοσύνης για μια απόφαση που είναι πέρα για πέρα άδικη. Και η ομάδα της Λευκύμης να παραμείνει στη γάμα εθνική κατηγορία. Σας καλωσορίζω σε αυτή την εκδήλωση που στόχο έχει να μάθει πολύ αναλυτικά ο κόσμος το τι έχει συμβεί και σε πραγματικό και σε νομικό επίπεδο. Η άποψή μου είναι, επειδή χρόνια ζω αυτή την κατηγορία σαν φίλος της Λευκύμης, ότι είναι μια προσπάθεια από όλες τις ομάδες του δευτέρου ομίλου της γάμα εθνικής να μην υπάρχουν ομάδες από την Κέρκυρα, και τούτο διότι εξυπηρετεί παράδειγμα τη Μηχανιώνα ή το Μέγα Αλέξανδρο η Μαθίας να πηγαίνει σε μια απόσταση ενός χιλιόμετρου και όχι να έρχεται στην Κέρκυρα είτε στη Λευκύμη, στον Άγιο Μαθιά, είτε στον Πετριτή, αν ανέβει, για λόγους ευνόητους. Αυτό δεν συνέβαινε όταν είμαστε στον τρίτο όμιλο, δηλαδή συμμετείχαμε με ομάδες των Ιωαννίνων, της Πρέβεζας, του Λακαρνανίας, της Άρτας κλπ. Δεν υπήρχε τέτοιο πρόβλημα ποτέ. Δεν είναι μεμονωμένο το περιστατικό αυτό με την έκδοση απόφασης. Είναι μια προσπάθεια η οποία έχει γίνει, πιστεύω, από τη μεριά του Μακεδονικού, έχει ξεκινήσει πολύ πιο πριν. Δηλαδή, όταν την Πέμπτη, λίγο πριν το παιχνίδι με τον Μέγα Αλέξανδρο η Μαθίας, που ήταν Κυριακή, με ενημέρωσε η γραμματεύς ότι είχε οριστεί ο κύριος Σιδηρόπουλος ως διαιτητής, σε έναν αγώνα από όποιος τον έχανε έπεφτε και κατηγορία, στείλαμε αμέσως mail στην ΕΠΟ και τους είπαμε ότι ο εν λόγω διαιτητής είναι φίλος με τα μέλη του ΔΣ της αντιπάλου ομάδος και το σπίτι του απέχει από το γήπεδο 7 χιλιόμετρα. Είχαμε δηλαδή συγκεκριμένους λόγους, που ζητούσαμε την αντικατάσταση του διαιτητού αυτού. Από την ΕΠΟ καμία απάντηση και βεβαίως δεν υπήρχε αντικατάσταση. Όταν λοιπόν πήγαμε στο γήπεδο και στο πρώτο λεπτό, σε ένα φάουλ που δίδεται μόνο όταν παίζεται αγώνας μπάσκετ και όχι ποδοσφαίρου, δίνει κίτρινη κάρτα στο πρώτο λεπτό στον αμυντικό μας τον Κωστακιώτη, και όταν του διαμαρτυρήθηκε ο Γαστεράτος ότι κακώς του έδειξε κίτρινη κάρτα στο πρώτο λεπτό, έφαγε και αυτός κίτρινη κάρτα. Για να μην πολυλογούμε, σε ένα παιχνίδι που τα ασφαλτσοψηρίσματα ήταν βέβαια κατόπιν εντολής. Δεν είναι τυχαίο αυτό και θα σας πω γιατί. Έδειξε 10 κάρτες κίτρινες, 4 αποβολές, 3 πέναλτι, καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, κατά ομολογία των ποδοσφαιριστών, τους έβριζε τις μάνες, τους αδελφές τους. Όταν δε ο τερματοφύλακάς μας έπιασε το δεύτερο πέναλτι και σφύριξε το τρίτο στο 97, του είπε ότι εάν το πιάσεις θα διατάξω επανάληψη. Αυτός λοιπόν ο κύριος Σιδηρόπουλος ήταν η αιτία που βρισκόμαστε σήμερα εδώ και αν θέλετε της άδικης απόφασης η οποία είναι συνέχεια αυτών που σας λέω τώρα και τούτο διότι είχα μια επαφή στο ημίχρονο του αγώνα με τον αστυνομικό διευθυντή που ήταν στο γήπεδο και ο οποίος θα έλεγα ότι κατάλαβε απολύτως το τι ακριβώς έχει συμβεί. Του ζήτησα να μην φύγει ο διαιτητής με το πέρας του παιχνιδιού γιατί θα υποβληθούν μηνύσεις όπως και πράγματι έγινε. Συνελήφθη για αυτόφορο, αφέθη ελεύθερος στις 3:30 το πρωί με προφορική εντολή της κ. Αγγελέως Βέρειας και έχει ακολουθηθεί η διαδικασία αυτή.
Σας λέω ότι είναι ευτύχημα που ψύχρεμα αστυνομικοί, όταν μας επετέθησαν οι φύλαθλοι του Μέγα Αλέξανδρου, έριξαν χειροβομβίδα κρότου, γιατί στην αντίθετη περίπτωση ο Μυρίλας, ο αντιπρόεδρος του Σωματείου, ο οποίος βρέθηκε κάτω, ενδεχομένως να μην ήταν στη ζωή σήμερα. Έχουμε την πληροφόρηση ότι έχουν ταυτοποιηθεί τα 5 άτομα που συμμετείχαν σε αυτήν τη διαδικασία και προχωράει η διαδικασία σε προκαταρκτικό στάδιο. Τώρα, όσον αφορά το θέμα του Θοδωράκη, είναι ο ποδοσφαιριστής ο οποίος φέρεται ότι χρησιμοποιήθηκε σαν αλλαγή παράνομα από εμάς. Το φύλλο αγώνος που συνέταξε ο κύριος Σιδηρόπουλος λέει ότι τον ακούμπησε με το μέτωπό του, τον απόθυσε και τον εξύβρισε. Αυτό λέει το φύλλο αγώνα. Κάποιοι που με πήραν τηλέφωνο χτες, καταλαβαίνω τι τους λέω, διάβασα ακριβώς το τι λέει το φύλλο αγώνα του κυρίου Σιδηρόπουλου. Ούτε του έδειξε κίτρινη κάρτα, ούτε του τον απέβαλε. Έρχεται το ποινολόγιο, αυτό έγινε Κυριακή απόγευμα. Έρχεται το ποινολόγιο της ΕΠΟ της Τρίτης και δεν τον έχει τιμωρημένο. Άρα λοιπόν εμείς κρίνουμε ότι πρέπει ο παίχτης, έστω και σαν αλλαγή, να χρησιμοποιηθεί. Όπως και πράγματι έγινε. Μέσα στην προθεσμία των 2 ημερών από την τέλη του αγώνα, και το αποτέλεσμα ήταν 1-0 υπέρ μας, που σημειωτέων παίξαμε με -4 παίχτες, συν κάποιους τραυματίες και τους κερδίσαμε 5-0. Αυτό είναι που τους ενόχλησε ιδιαίτερα, γιατί έχουν μάθει με άλλο τρόπο. Μην ξεχνάτε ότι ο πρόεδρος του Μακεδονικού είναι και ο ιδιοκτήτης της εφημερίδας της Μέτρο Σπορ. Και ότι ο Μακεδονικός είναι η θεατρική ομάδα, ας πούμε, του Σαββίδη του ΠΑΟΚ. Έτσι, να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν. Λοιπόν, έρχεται λοιπόν και κάνει μια ένσταση και λέει ότι κακώς χρησιμοποιήθηκε. Η πρωτοβάθμια πειθαρχική επιτροπή, αποτελούμενη από 3 δικαστές, έκρινε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει τιμωρία του ποδοσφαιριστή, δεν υπάρχει καμία ποινή και σωστά τον χρησιμοποιήσαμε. Αυτό είπε. Κατά τις απόφασεις αυτής λοιπόν άσκησε έφεση στη δευτεροβάθμια πειθαρχική επιτροπή που απαρτίζεται από 3 εφέτες, το αντίπαλο σωματείο Μακεδονικός και κατά την ημέρα την οποία είχε προσδιοριστεί η εκδίκαση της έφεσης αυτής, προφασίστηκε αδιαθεσία ο νομικός σύμβουλος του Μακεδονικού, πήγε δήθεν στο ιατρικό κέντρο από το οποίο έφυγε σε 10 λεπτά, καταλαβαίνετε ποια είναι η σκοπιμότητα, άλλαξε η ημερομηνία και κατά την εκδίκαση από τις πληροφορίες που έχω από τον κύριο Γρηγορίου, ο οποίος είναι νομικός παραστάτης της Λευκύμης, ο πρόεδρος, ο κύριος Μελισσινός, τάχθηκε ανεπιφύλακτα υπέρ του Μακεδονικού, μία εφέτης τάχθηκε υπέρ μας και μία δεν εκδηλώθηκε. Άρα περιμέναμε λοιπόν ότι το αποτέλεσμα θα είναι 2-1, χωρίς να μπορούμε να προσδιορίσουμε αν θα είναι υπέρ μας ή όχι. Όταν λοιπόν βγήκε προς τα έξω ότι την Πέμπτη το απόγευμα στις 8 η ώρα, ότι η απόφαση είναι 2-1 υπέρ μας. Αυτό ακούστηκε τόσο από την Κοζάνη, όσο από το Μακεδονικό, όσο και από εμάς. Και ως εκ θαύματος, την Τρίτη, δηλαδή μετά από 4-5 μέρες, δημοσιεύεται η απόφαση, η οποία είναι 3-0 εις βάρος μας. Προσέξτε ποιο είναι το παράδοξο όμως αυτή την όλη ιστορία. Οι δικαστικές αποφάσεις έχουν ένα ιστορικό στην αρχή, οι νομικοί που με ακούνε το καταλαβαίνουν περισσότερο. Λένε τι ζητάει κάθε πλευρά, αναφέρονται στο νόμο το τι ισχύει και στη συνέχεια, στο τέλος, λένε με βάση τα παραπάνω αποδείχτηκαν κατά την κρίση μας τα εξής περιστατικά. Εδώ λοιπόν δεν υπάρχει σκεπτικό στην απόφαση. Τουλάχιστον μέχρι χθες το βράδυ στις 8 που μίλησα με τον κύριο Γρηγορίου, δεν υπάρχει σκεπτικό. Δηλαδή δεν αιτιολογείται για ποιο λόγο έλαβε αυτή την απόφαση, πού στηρίχθηκε η επιτροπή αυτή, η δευτεροβάθμια επιτροπή, για να καταλήξει στην αφαίρεση 3 βαθμών και στο μηδενισμό μας, που ουσιαστικά μας ρίχνει μια κατηγορία. Πιθανολογώ ότι το γεγονός ότι δεν υπάρχει σκεπτικό οφείλεται στη δυσκολία να βρουν κάποιο λόγο για να θεμελιώσουν αυτά τα οποία δέχτηκαν. Σημειώνω ότι, το λέω τώρα, έπρεπε να το πρωτοπώ, ότι η Κοζάνη, ύστερα από συνεννοήσεις, άσκησε παρέμβαση τόσο σε πρώτο όσο και σε δεύτερο βαθμό υπέρ μας, με άλλο δικηγόρο, έναν κύριο Μπακλαβά. Έτσι λοιπόν τώρα βρισκόμαστε στο σημείο αυτό
Και χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το σκεπτικό της απόφασης, δεν μπορεί κανείς να προσφύγει στο ΚΑΣ. Η Κοζάνη και εμείς είμαστε αποφασισμένοι να προσφύγουμε, όμως δεν μπορούμε να γράψουμε κάποια προσφυγή στο ΚΑΣ, που σημειωτέων θα σας πω έχει πάρα πολλά έξοδα και αργεί από ό,τι πληροφορούμε η έκδοση της απόφασης, γιατί δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς έχει δεχθεί. Είναι σημαντικό επίσης το γεγονός ότι μπορεί η Κοζάνη και αυτή να κάνει απευθείας, να προσφύγει απευθείας στο ΚΑΣ, επειδή έχει ένομο συμφέρον και τούτο διότι εάν δεν είχε γίνει δεκτή η έφεση του Μακεδονικού, θα ήταν αυτή η πρωτοπόρος και θα συμμετείχε στα μπαράζ, ενώ τώρα συμμετέχει ο Μακεδονικός. Χθες λοιπόν το πρωί τους έστειλα ένα εξώδικο στην ΕΠΟ, στον οποίο τους λέω, κύριοι, πέστε μου για ποιο λόγο δεν υπάρχει σκεπτικό ακόμα στην απόφαση. Και μην επικυρώσετε τη βαθμολογία και σταματήστε τα μπαράζ, και τούτο διότι είμαστε σίγουροι ότι στη συνέχεια θα δικαιωθούμε από το ΚΑΣ. Όμως, αυτό πρακτικά αντιλαμβάνεστε, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, και τούτο διότι οι συνεδριάσεις που γίνονται στην Ελβετία, νομίζω, διαρκούν 4-5 μήνες. Είναι το παράδειγμα της Καβάλας πέρυσι και της Ζακίνθου, αν θυμάμαι καλά. Και του Άρη. Όμως, εμείς δεν σταματάμε, και τούτο διότι θεωρούμε ότι είναι λανθασμένη απολύτως η απόφαση, εξυπηρετεί κάποιες άλλες σκοπιμότητες για τις οποίες μίλησε ο ίδιος ο δικηγόρος του Μακεδονικού, ο οποίος μίλησε, ακούστε, βγήκε στην τηλεόραση στην ΕΤΡΙΑ και μίλησε για 8ο θαύμα. Και το απαντά, ας πούμε, η Κοζάνη και εμείς ότι θα έπρεπε να πάει στην εκκλησία, όχι να πάει στο δικαστήριο, αν μιλάει για θαύμα. Δηλαδή, ούτε ο ίδιος πίστευε ότι θα μπορούσε να κερδιθεί αυτή η υπόθεση. Δεν το πίστευε. Αυτό και μίλησε για παρεμβάσεις. Και προφανώς εννοεί τις παρεμβάσεις τις δικές του. Μην ξεχνάτε ότι όσοι παρακολουθούνται τον τύπο, ότι έχει πάρα πολλά δημοσιεύματα εναντίον της απόφασης αυτής. Και μάλιστα όταν εξεδόθη η πρώτη απόφαση πρωτοβάθμια, υπάρχει ένα δημοσίευμα που θεωρούν σίγουροι την ευδοκίμηση της έφεσής τους. Πριν ακόμα ασκηθεί η έφεση, θεωρούσαν σίγουροι ότι θα ευδοκιμήσει η έφεσή τους. Λοιπόν, κατόπιν τούτο λοιπόν αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια αδικία. Εμείς είμαστε από τις λίγες ομάδες στην κατηγορία που μείναμε, αν θέλετε, αθεράπευτα ρομαντικοί. Κερδίσαμε τα παιχνίδια, όπως είπε και ο πρόεδρος, με τον ιδρώτα μας. Έτσι, ζούμε από τη συμμετοχή των φιλάθλων, γιατί μόνο φέτος υπήρχε μια επιχορήγηση μικρή της πολιτείας προς εμάς. Είναι οι φιλάθλοι οι οποίοι σηκώνουν το βάρος, το οικονομικό αυτής της προσπάθειας. Και έτσι βρισκόμαστε τώρα στο σημείο να έχουμε ουσιαστικά υποβιβαστεί με αυτή την απόφαση, εξαιτίας κάποιων για τα οποία εμείς δεν ευθυνόμαστε, έτσι. Αν είναι κάποια που ευθύνεται, είναι η ΕΠΟ. Και συγκεκριμενοποιώ, αν θέλει, στο γεγονός ότι δεν άλλαξε το διαιτητή, στο γεγονός ότι δεν μας έστειλε τιμωρία για τον Θοδωράκη, γιατί αν είχε στείλει ΕΠΟ τιμωρία, δεν υπήρχε περίπτωση να το χρησιμοποιήσουμε. Θα βάλαμε ένα από τα πιτσιρικάδια που έχουμε στην ομάδα. Όμως, όλα αυτά, αντί να εκτιμηθούν όπως εκτιμήθηκαν από το πρωτοβάθμιο δικαστήριο, βγαίνει μια απόφαση που, επαναλαμβάνω, δεν γνωρίζουμε πού στηρίχθηκε προκειμένου, ας πούμε, να ανατρέψουν την πρωτοβάθμια απόφαση του δικαστήριου, την απόφαση της πρωτοβάθμιας, δηλαδή, Πειθαρχικής Επιτροπής. Αυτή είναι η νομική αντιμετώπιση, αγαπητοί φίλοι της ομάδος της Λευκύμης, και ευελπιστούμε ότι τη λύση θα την πάρει η ίδια η ΕΠΟ. Η ΕΠΟ, η οποία είναι υπεύθυνη για αυτά τα οποία έχουμε υποστεί μέχρι σήμερα. Το εννοώ ότι θα αλλάξει την προκήρυξη και θα διατηρηθεί, θα συμμετάσχει και η Κοζάνη στα μπαράζ και η Λευκύμη θα παραμείνει στην κατηγορία. Είναι λάθη δικά τους. Δεν μπορούμε να πληρώνουμε τα λάθη τα δικά τους εμείς. Έτσι, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, και τούτο διότι να αλλάξει η απόφαση μια απόφαση πειθαρχικού με απόφαση της ΕΠΟ δεν γίνεται. Η απόφαση θα αλλάξει μόνο στο ΚΑΣ, αλλά επαναλαμβάνω, το ΚΑΣ είναι μια διαδικασία μακροχρόνια και οικονομικά είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα οικονομικά. Όμως έχουμε τη συμπαράσταση και του κόσμου, έχουμε τη συμπαράσταση και της Κοζάνης και ευελπιστούμε στο καλύτερο. Σας ευχαριστώ. Θα σας παρουσιάσω 2-3 στοιχεία για να καταδείξω ότι η απόφαση είναι άδικη και εντελώς απαράδεκτη. Όπως ξέρετε πολύ καλά,
Ακούμε όλοι, το λέω για αυτούς που δεν είναι μοιημένοι στο ποδόσφαιρο. Υπάρχει, λέει, ένα φύλλο αγώνος. Αυτό είναι το φύλλο αγώνος εδώ. Ένα φύλλο αγώνος. Αυτό είναι. Το οποίο είναι, το φύλλο αγώνος αυτό, είναι το Ευαγγέλιο του ποδοσφαίρου. Ό,τι γράφεται αυτό σε αυτό, το έστειλε ο διαιτητής από την Κοζάνη, από την Ιμαθία και το έστειλε στην ΕΠΟ. Εκεί υπάρχει ένας δικαστής, ο οποίος διαβάζει και ανάλογα με τι γράφει, τιμωρεί. Προφανώς, όπως ξέρετε πολύ καλά, σε ένα φύλλο αγώνος μπορεί να υπάρχουν ασάφειες, δηλαδή να μην τα γράψει καλά ο διαιτητής. Αυτό δεν είναι πρωτόγνωρο, γίνεται συνέχεια. Και ένας ποδοσφαιριστής μπορεί να την γλιτώσει εντός εισαγωγικών, διότι ο διαιτητής δεν έγραψε σωστά, δεν συνέταξε σωστά το φύλλο αγώνος. Εγώ το φύλλο αγώνος αυτό που σας έδειξα είναι ένα παιδικό πρωτάθλημα στην Κέρκυρα, παιδικό. Λέει λοιπόν ο διαιτητής μου ότι μετά τη λήξη του αγώνα και καθώς πήγαινε στα ποδητήρια, όπως πήγε ο Θοδωράκης, μέσα στον αγωνιστικό χώρο, απέβαλα με κόκκινη κάρτα τον ποδοσφαιριστή τάδε. Το τιμώρησε με κόκκινη κάρτα. Ο διαιτητής δεν έγραψε ούτε ότι απέβαλε, ούτε ότι έδειξε κίτρινη κάρτα στον ποδοσφαιριστή της Λευκύμης. Δεν του έδωσε καμία ποινή. Μπορεί να γράφει το φύλλο αγώνος. Αυτή είναι η ασάφεια που σας είπα. Όταν παίρνει ο δικαστής να εκδικάσει το φύλλο αγώνος, βλέπει ότι τον απέβαλε, αλλά πρέπει να του δώσει ποινή. Η Λευκύμη καλώς τον έβαλε, γιατί δεν υπάρχει στο ποδόσφαιρο αυτοτιμωρία, επειδή με έγραψες πρέπει να κάτσω έξω, μήπως με τιμωρήσεις. Και θέλετε και το άλλο το στοιχείο. Εάν ο δικαστής έκρινε ότι έπρεπε να τον τιμωρήσει, έπρεπε να τον καλέσει απολογία βάσει του ΚΑΠ, κανονισμών αγώνων ποδοσφαίρου, για παράβαση των άθρων, τάδε, τάδε, τάδε. Να μην σας κουράζω. Ούτε αυτό έγινε. Και θέλετε και ποιο είναι το οξύμορο. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, δεν έχει βγει απόφαση ότι έχει τιμωρηθεί αυτός ο ποδοσφαιριστής. Δεν έχει βγει απόφαση ότι αυτός ο ποδοσφαιριστής τιμωρείται για αυτά που έγινε. Και έκανε ένσταση ο Μακεδονικός να πει ότι έπρεπε να τιμωρηθεί κατά την άποψή του. Γι' αυτό μίλησε ο νομικός εκπρόσωπος του Μακεδονικού περί νομικού θαύματος. Θαύματα στο ποδόσφαιρο δεν υπάρχουν. Υπάρχουν κανονισμοί και νόμοι. Όπως και στη ζωή. Εννοεί πολιτικού θαύματος. Προφανώς. Θέλω δε για την αποκατάσταση της τάξης να σας πω ότι οι δικαστές που δικάζουν, γιατί λένε φταίνε το άβατο της ΕΠΟ ή ΕΠΟ. Εγώ δεν είμαι εδώ να υπερασπιστώ την ΕΠΟ. Είμαι εδώ να υπερασπιστώ τη Λευκύμη. Οι δικαστές που δικάζουν είναι τακτικοί δικαστές. Πάνε στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, στέλνει μία λίστα με 10 άτομα, με 10 δικαστές, γίνεται η κλήρωση και βγαίνουν οι δικαστές. Και δεν επεμβαίνει κανένας στους τακτικούς δικαστές. Διότι η ΕΠΟ είναι εξοργισμένη με αυτή την απόφαση, αν δεν το ξέρετε. Διότι τους ανέτρεψε μία απόφαση η Πειθαρχική Επιτροπή, την κατήργησε και μία πρωτόδικη απόφαση και αυτή την κατάργησε. Αυτό σε ποδοσφαιρικό αθλητικό πλαίσιο για να ενημερωθείτε περί τίνος πρόκειται. Γι' αυτό λέμε ότι είναι μία τραγική απόφαση, μία άδικη απόφαση και δεν μπορεί να σταθεί πουθενά. Από εκεί και πέρα. Γιατί έχω δεν λάβει υπόψη τη ότι ο διαιτητής του αγώνα δέχτηκε σε διαπρεσιμότητα μετά από αυτό το παιχνίδι Τιμωρήθηκε γι' αυτό το λόγο, διότι δεν συνέταξε και το φύλλο αγώνα σωστά. Τιμωρήθηκε. Να απαντήσω. Λοιπόν. Να ολοκληρώσουμε και μετά θα μας κάνετε ερωτήσεις. Εγώ τελειώνοντας, για να μην σας κουράζω, η απόφαση αυτή είναι άδικη, δεν στέκεται πουθενά νομικά, γι' αυτό εμείς έχουμε αποφασίσει με συνεργασία με την ΕΠΣ Κοζάνης για να προσφύγουμε με δύο ξεχωριστές προσφυγές. Η μία θα την κάνει η Κοζάνη, γιατί υπάρχει περίπτωση, εγώ σας μιλάω πρακτικά τώρα, η Κοζάνη να μην δικαιωθεί, η Λευκύμη μπορεί να δικαιωθεί. Και αν η απόφαση της Λευκύμης αυτή μπορεί να συμπαρασύρει και την άλλη υπόθεση. Γιατί αν δεν τιμωρηθεί η Λευκύμη, προφανώς πρωταθλήτρια είναι η Κοζάνη. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω όλους που βρίσκονται εδώ. Θέλουμε βοήθεια από όλο το πολιτικό και το κόσμο το ποδοσφαιρικό της Κέρκυρας. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος Νότιος Κέρκυρας, ο κύριος. Ούτε πολιτική είναι η συζήτησή μας, είναι ποδοσφαιρική. Βεβαίως άπτονται της πολιτικής. Αυτά δεν είναι της παρούσης. Δεν ήρθαμε εδώ να καταδικάσουμε κανένα
για αυτά που σε πολιτικό επίπεδο. Είναι αθλητικό. Και οι άνθρωποι που είναι εδώ δεν είναι να κάνουν πολιτική, είναι για να εκφράσουν τη συμπαράστασή τους προφανώς προς την ομάδα της Λευκύμης. Κύριε Δήμαρχε. Δεν, εντάξει. Στο ΚΑΣ θα προσφύγουμε. Ναι, σας είπα κύριε όμως, πρέπει να τελειώσουμε και μετά μας κάνετε την ερώτηση. Να τελειώσουμε και μετά θα δεχτούμε ό,τι ερώτηση θέλετε. Ο κύριος... Ναι, κανένα πρόβλημα. Θα ήθελα να σας πω ότι με αφορμή αυτό που ρώτησε ο κύριος Βίκης ο Παγίνος, ότι μετά από τον αγώνα την επόμενη το πρωί, με απόφαση της ΕΠΟ, τιμωρήθηκε ο διευθυντής αυτός. Αυτό δείχνει το πόσο δίκιο έχουμε. Ένα δεύτερο στοιχείο είναι ότι με βάση το φύλλο αγώνα κλήθηκε σε αποδοχεία ο προπονητής ο Παναγιώτης ο Κορβόκης και η ΑΕΡ. Συντάξαμε λοιπόν ένα απολογητικό υπόμνημα στο οποίο αναφέραμε τα όσα σας είπα και στο οποίο επισυνάψαμε υπεύθυνες δηλώσεις των ποδοσφαιριστών οι οποίοι είχαν καταθέσει και στο ΑΦΑΤΑΠ της Βέρειας τις αντίστοιχες μηνύσεις και εκδόθηκε απόφαση από την Πειθαρχική Επιτροπή από δικαστές οι οποίες απείλαξαν καθ' ολοκληρία τόσο τον Κορομπόκη όσο και τη Λευκύμη. Σημειώνω ότι κατάλαβαν προφανώς οι δικαστές το τι είχε συμβεί και η αιτιολογία, το σκεπτικό της απόφασης ήταν κάπως περίεργο θα έλεγα με το σκεπτικό ότι θέλανε να μας βοηθήσουν γιατί βλέπανε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Δηλαδή, τους δείξαμε ότι εμείς είμαστε τα θύματα και ο κύριος διαιτητής αυτός, να μην σας πω το τι ακούγονται τώρα, εντάξει να μην μένουμε σε φήμες, έτσι, έγραψε αυτά τα οποία έγραψε προκειμένου να δικαιολογήσει την απαράδεκτη συμπεριφορά του. Μάλιστα δεν έλεγε ότι εγώ λέει τελευταίο μου παιχνίδι είναι, το είχε προκαθορίσει. Σημειώνω ακόμα ότι και η Λάρισα είχε παράπονα, άκουσα τον Κούγια κατά το συγκεκριμένο διαιτή, όπως και όλη η Βόρεια Ελλάδα. Δηλαδή τον προγραμμάτισαν, τον επέλεξαν, γιατί είχαν ένα συγκεκριμένο στόχο. Δεν πήγανε τυχαία η επιλογή του διαιτητού αυτού στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτά. Εντάξει, για να μην κλείσει το μικρόφωνο. Πρώτα απ' όλα, θα ήθελα να ευχαριστήσω την ομάδα για την πρόσκληση στην οποία εδώ είμαστε. Είναι οι δύο βουλευτές του νομού, ο πρόεδρος, ο συνδέσμου νομικός σύμβουλος και εγώ ως δήμαρχος ήρθα εδώ για να πρωτίστως. Πέρα της συμπαράστασης στην ομάδα, η οποία είναι αυτονόητη και δεδομένη, για να στείλουμε και ένα μήνυμα, ποιο είναι το μήνυμα. Το μήνυμα ότι ο αθλητισμός ουσιαστικά αναπτύσσει ιδεώδη που είναι, όπως οι πάντες γνωρίζουν, της καλλιέργειας του πνεύματος και του αθλητισμού. Το παραγοντιλίκι, το οποίο διαχρονικά υφίσταται στην Ελλάδα, εμείς ως τοπική αυτοδιοίκηση το έχουμε καταδικάσει. Έχουμε λοιπόν ένα δεδομένο, ότι η ΑΕΛ Λευκύμης κέρδισε την παραμονή της μέσα από τους αγώνες με ιδρώτα, με θυσίες των αθλητών πρωτίστως και των παραγόντων. Άρα λοιπόν έχουμε ένα γεγονός ότι ενώ κέρδισε την παραμονή της η Αθλητική Ένωση Λευκύμης μέσα από διαιτητικές πράξεις την καταδικάζουν κάποιοι να υποβιβαστεί και δεν μας ενδιαφέρει ποιος θα ανέβει ή όχι στην άλλη κατηγορία. Είναι λοιπόν ότι με μια πολιτική παρέμβαση, όσο ακριβώς λέτε οι νομικοί, εγώ δεν είμαι νομικός και δεν μπορώ να γνωρίζω ακριβώς την νομική παρέμβαση. Βλέπω λοιπόν την αδικία, την οποία απερίβραστα καταδικάζω. Και θέλω λοιπόν μέσα από αυτή τη συγκέντρωση εδώ να βγει και ένα μήνυμα το σύσσωμο της πανκερκυραϊκής συμπαράστασης ΑΕΛ Λευκύμης. Θέλω να πω ότι οι συνάδελφοί μου, δύο δήμαρχοι, οι οποίοι δεν είναι εδώ παρόντες σήμερα, αλλά με εξοδοτούν, είναι σε μια άλλη εκδήλωση μέσα από την ΕΤΑ που γίνεται από το πρόγραμμα. Ο δήμαρχος της Βόρειας Κέρκυρας ήδη έχει κλείσει τα δημαρχιακά κατάστηματα για να συμπαρασταθεί στην ΑΕΛ Λευκύμης. Η δήμαρχος της Κεντρικής Κέρκυρας, η κυρία Ιδρέου, με εξοδότησε να καταθέσω λοιπόν τη δική της συμπαράσταση σε αυτή την αδικία και σε αυτή τη βάση, εμείς όπως γνωρίζετε. Έχουμε κλείσει, είναι κλειστά δηλαδή τα δημοτικά καταστήματα της Νότιας Κέρκυρας. Σήμερα λοιπόν, ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο της Δήμου της Νότιας Κέρκυρας συμπαρίστανται στην ΑΕΛ Λευκύμης
Εγώ εκφράζω τη Δημοτική Αρχή και τι λέω. Ότι ό,τι χρειάζεται να γίνει, εμείς ως Δήμος είμαστε αλληλέγγυοι. Από εκεί και πέρα όμως, εάν πράγματι υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις, οφείλουμε να τα αναδείξουμε. Δεν γνωρίζω αν υφίσταται ή όχι, αλλά θέλω να πω ότι εάν υφίσταται πολιτική παρέμβαση, την οποία δεν μπορώ να τη γνωρίζω, ο κύριος Μικρούλης ως νομικός εκπρόσωπος κατέθεσε ότι έχουν γίνει, λέει μέσα στην τοποθέτησή του, παρεμβάσεις. Εγώ θέλω να πω ότι υπάρχουν νομικές πολιτικές παρεμβάσεις. Ξεκάθαρα και με το πιο δυνατό τρόπο θέλω να πω ότι τις καταδικάζω και πρέπει να τις αναδείξουμε. Δεν μπορεί λοιπόν να παραμένει να υποβάζεται μια ομάδα λόγω πολιτικών παρεμβάσεων, δεν μπορεί να ανεβαίνει στην κατηγορία άλλη ομάδα λόγω πολιτικών παρεμβάσεων. Εάν κάποιοι θέλουν νομικοί σύμβουλοι να εκφράσουν και να στήσουν και να χτίσουν την πολιτική τους ανέλυξη μέσα από τις παρεμβάσεις, αντιλαμβάνεστε το εγώ ότι ως Δήμαρχος αυτό ούτε μπορώ να το δεχτώ, ούτε μπορώ να μην το αναδείξω και να το καταδικάσω. Άρα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πολύ καλά ότι εμείς ως Δημοτική Αρχή από την πρώτη ώρα δηλώσαμε και δηλώνουμε ότι είμαστε δίπλα στην ομάδα, θα κάνουμε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να γνωρίζετε λοιπόν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι εδώ δεν ήρθαμε να κάνουμε πολιτική. Ήρθαμε να αναδείξουμε το πρόβλημα και πώς θα το επιλύσουμε. Άρα οι νομικοί θα μας υποδείξουν τον τρόπο και εμείς ως Δημοτική Αρχή δηλώνουμε ότι είμαστε δίπλα και είμαστε στην ομάδα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω, διότι τα πολλά λόγια είναι φτώχεια και πρέπει να πω ότι όταν κάποιος έχει δίκιο πρέπει να το αναδεικνύει, να το κερδίσει και πολλές φορές οι νομικοί μου λένε το εξής για το δίκιο, το άδικο, πώς γίνεται και πώς ξεκαθαρίζεται ότι είναι το ορθό. Το ορθό είναι ότι το δίκαιο είναι αυτός που κέρδισε μέσα στον αγωνιστικό χώρο και όχι μέσα από διάφορα άλλα γραφεία. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Κύριε Πρόεδρε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι εμείς μαζί μπορεί να προχωρήσουμε και όταν είμαστε όλοι ενωμένοι, η νίκη είναι μαζί μας. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Ευχαριστώ πολύ. Και εδώ που είμαστε πολιτικοί κάνουμε. Αλλιώς θεωρώ περιττό που μας καλέσετε. Οτιδήποτε έχει να κάνει με την ανθρώπινη δραστηριότητα, πόσο μάλλον για τον αθλητισμό, πολιτική είναι. Τελικά η πολιτική δεν είναι χολέρα. Με συγχωρείτε που κάνω αυτή την πρώτη διαπίστωση. Η πολιτική δεν είναι χολέρα. Η πολιτική είναι εκείνη που διαμορφώνει το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί ο αθλητισμός. Το ότι υπάρχουν δύο επιτροπές στην ΕΠΟ, η πρωτοβάθμια και η δευτεροβάθμια Επιτροπή Εφέσεων, πολιτικοί τις δημιούργησαν. Το κοινοβούλιο. Υπάρχει νομικό πλαίσιο. Αν δεν έχουμε αυτό ως παραδεκτό κανόνα στη ζήτηση, περιττεύει να σας πω την άποψή μου. Δηλαδή το να συμπαρασταθώ εδώ έτσι για να συμπαρασταθώ χωρίς να έχω την πολιτική μου θέση και τη σκέψη που έχω για να βοηθήσω, τότε δεν έχει νόημα η συμμετοχή μου εδώ. Συγγνώμη που το λέω, είμαι σίγουρος ότι λάθος διατυπώθηκε έτσι αυτή η άποψη προηγουμένως, αλλά είμαι απόλυτος όμως αυτό. Και εξηγούμε. Υπάρχει μια απόφαση δευτεροβάθμιας Επιτροπής Εφέσεων, η οποία είναι απόφαση ιονή, όπως λέμε εμείς δικηγόροι, δικαστική. Έχει δικαιοδοτικό χαρακτήρα η Επιτροπή αυτή. Που σημαίνει ότι σε επίπεδο εσωτερικού δικαίου έχει κλείσει η υπόθεση δικαστικά. Γι' αυτό και έχει δημιουργηθεί, κατά ένα οψί μου λάθος, ένα όργανο ευρωπαϊκού δικαιοδοτικού χαρακτήρα, στο οποίο η Ελλάδα έχει συνυπογράψει την ίδρυσή του και τη συμμετοχή. Και κατά συνέπεια η παραπομπή στο ΚΑΣ, που εδρεύει στη Λοζάνη, είναι μονόδρομος. Και εκεί θεσμικά, θέλω να πω και πολιτικά, ότι είναι λάθος. Έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να έχει θεσπιστεί σε επίπεδο Ελλάδας ένα άλλο δικαστικό στην κυριολεξία όργανο, το οποίο να έλεγχε, όπως ελέγχονται όλες οι αποφάσεις των δικαιοδοτικών οργάνων, από την ελληνική δικαιοσύνη, έστω και αν συμμετέχουν σε αυτή την επιτροπή εφέτες. Το θέμα είναι ότι δεν επιλέγονται σωστά και σε κάθε περίπτωση η έκδοση οποιασδήποτε απόφασης είναι ελεγχτέα όσον αφορά εξωαθλητικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό και διαμαρτύρεστε και δικαιολογημένα διαμαρτύρεστε. Αν δεν το δούμε έτσι, δεν νομίζω ότι έχουμε την δυνατότητα να καταφέρουμε κάτι. Από την πρώτη στιγμή, αγαπητοί μου, συμπαραστάθηκα. Γιατί από την ενημέρωση που είχα, έχω διαπιστώσει κάτι πολύ χοντρό νομικά. Αν είναι έτσι όμως, είπα κάτω στη Λευκύμη, στη συγκέντρωσή σας, τη λέξη «αν είναι έτσι».
Και εγώ δεν είμαι μόνο βουλευτής, είμαι και νομικός. Άρα λοιπόν η κρίση μιας απόφασης δικαιοδοτικού χαρακτήρα, η κρίση επ' αυτής, προϋποθέτει τη μελέτη της, δηλαδή τη σύνταξή της, τη σύνταξη του αιτιολογικού και το αποφαντικό της, δηλαδή αυτό που αποφαίνεται αυτή η επιτροπή που αποτελείται από τρεις δικαστές. Όμως, από ό,τι διαπιστώνω, το μόνο αντικείμενο της υπόθεσης αυτής είναι ένα. Δηλαδή, εάν συμμετείχε καλός ή κακός στο δεύτερο αγώνα αυτός ο αθλητής, για τον οποίο δεν είχε επιβληθεί ποινή. Το αν δικαίως ή αδίκως δεν επιβλήθη ποινή, δεν επιβλήθη ποινή. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, δεν μπορεί ένα δικαιοδοτικό όργανο, ένα δικαστικό όργανο εκ των υστέρων να διαπιστώσει ότι έπρεπε να επιβληθεί ποινή, την οποία θα έπρεπε να ξέρει η διοίκηση της Αθλητικής Ένωσης Λευκύμης, θα την ήξερε και θα τον απέκλει από το επόμενο παιχνίδι. Είναι λίγο. Δεν στέκει στη νομική μου σκέψη αυτό. Και νομίζω ότι είμαστε τρεις νομικοί εδώ πέρα, δεν ξέρω παραπάνω. Είμαστε, νομίζω. Και ο Θωμάς Αθανασίου, βεβαίως. Υπό αυτή λοιπόν την έννοια, είναι ελεγκτέα η απόφαση αυτή. Εδώ λοιπόν στην προκειμένη περίπτωση, τι μπορούμε να κάνουμε κατά τη γνώμη μου. Πρώτον, από τη στιγμή κατά την οποία δεν υπάρχει κάποιο άλλο όργανο να ελέγξει σε επίπεδο εσωτερικής ένωμης τάξης αυτήν την απόφαση και είναι το ΚΑΣ, να δούμε ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για όλη αυτή την ιστορία να χρηματοδοτήσουν αυτή την υπόθεση έτσι ώστε να δικαστεί στη Λοζάνη. Να δικαστεί στη Λοζάνη, να προσφύγουμε δηλαδή στη Λοζάνη στο ΚΑΣ, αυτό το όργανο, το δικαιοδοτικό, και πιστεύουμε ότι θα δικαιωθούν. Μέχρι τότε, νομίζω ότι ένα θέμα που μπορεί να αντιμετωπιστεί θεσμικά, ακόμα και η νομοθετική παρέμβαση, είναι εν όψη της εκκρεμωδικίας που θα εφίσταται η ένσταση αυτή στην Λοζάνη, στο ΚΑΣ, να ανασταλεί οποιαδήποτε διαδικασία σε επίπεδο Ελλάδας σε σχέση με αυτό το θέμα, δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορεί να παραμείνει, θα πάει ένας χρόνος, δεν το ξέρω, δεν έχω δει πόσο χρόνος απαιτείται για να βγάλει απόφαση. Έτσι ώστε να φαίνεται μέχρι τότε ότι η Αθλητική Ένωση Λευκύμης παραμένει στην κατηγορία. Αν μπορούμε να το κάνουμε αυτό και αν μπορεί να υπάρξει θεσμική παρέμβαση τέτοια, δηλαδή κοινοβουλευτικού χαρακτήρα, αν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Από την άλλη πλευρά, εγώ για να τελειώνω και την παρέμβασή μου αυτή, επειδή ήρθα σε επαφή και με τους ανθρώπους που έχουν χρηματίσει και σε υπουργικές θέσεις στο Υπουργείο Αθλητισμού του κόμματός μου, διαπίστωσα ότι πράγματι, το είπα και κάτω, ότι υπάρχει κάτι που δεν είναι καλό, ούτε ηθικά καλό, ούτε νομικά καλό, ούτε αθλητικά καλό μέσα στην ΕΠΟ και σε όλο το θεσμικό της πλαίσιο. Και θα πρέπει ουσιαστικά να παρεύει το κράτος εκεί δια των νόμων του, έτσι ώστε να μην πω τη λέξη αυτή είναι που μου έρχεται στο στόμα, για να είμαι πιο επίοικης στην όλη ιστορία. Θα ενεργήσουμε και κοινοβουλευτικά. Κοινοβουλευτικά όχι όμως για να αλλάξουμε την απόφαση του δευτεροβάθμιας, αλλά για να ερευνήσουμε τι ακριβώς συμβαίνει στην ΕΠΟ και αν θα πρέπει να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση τέτοια έτσι ώστε τουλάχιστον τα δικαιοδοτικά όργανα να ξεφύγουν εντελώς από τον έλεγχο, την παρέμβαση αθλητικών και πολιτικών παραγόντων. Είναι μια υπόθεση η οποία δεν μου αρέσει, γι' αυτό και συμπαρίσταμε, όχι έτσι γενικά και αόριστα συμπαρίσταμε στην Αθλητική Ένωση Λευκύμης, συμπαρίσταμε γιατί θεωρώ ότι και ουσιαστικά έχουν δίκιο και ο αγώνας των αθλητών, ο αγώνας των παραγόντων, ο αγώνας των κατοίκων της Λευκύμης, που ευωδόθηκε μέσα στο γήπεδο να παραμείνουν εκεί, δεν επιβεβαιώθηκε μέσα από τα όργανα τα θεσμικά της ΕΠΟ. Άρα λοιπόν, Πρόεδρε, θα είμαι εγώ και το κόμμα μου με το οποίο έχω έρθει σε επαφή μαζί σας σε οτιδήποτε συναποφασίζετε. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε το λόγο, κύριε Πρόεδρε της ΕΠΣ. Ευχαριστώ όπως επίσης και τη διοίκηση της Λευκύμης για την πρόσκληση και τη δυνατότητα που μου δίνετε με την παρουσία μου σήμερα εδώ, αν θέλετε, να εκφράσω και εγώ τη δική μου άποψη. Ξεκινάω ανάποδα εγώ. Είμαστε δίπλα σας. Ο χώρος στον οποίο εγώ ανήκω, το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής, είμαστε δίπλα σας. Είμαστε δίπλα σας σε αυτό το δύσκολο αγώνα για δικαίωση. Και γιατί είμαστε δίπλα σας? Για δύο πράγματα. Το ηθικό κομμάτι και το αθλητικό. Ξεκινάω από το ηθικό και το αθλητικό. Αποδείξατε περίτρανα καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου ότι είσαστε αυτοί που έχετε το δικαίωμα και κερδίσατε με τον ιδρώτα σας να παραμείνετε στην κατηγορία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αν πάρουμε ιδιαίτερα υπόψη μας τις δυσκολίες που βρήκατε όλη αυτή τη χρονιά, και θα κάνω απλώς μία αναφορά στα όσα συνέβησαν στην Αλεξάνδρεια με τον Μέγα Αλέξανδρο Τρικάλων. Αυτό για όσο αξίζει και για τις δυσκολίες και για τις διάφορες τρικλοποδίες που υπήρξαν. Αυτό είναι το σημαντικότερο λοιπόν.
Και πάμε στο ουσιαστικό, αν θέλετε, που είναι αυτό καθ' αυτό το ποδόσφαιρο και οι παρεμβάσεις που γίνονται εκεί. Δεν είναι κάτι καινούριο, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Οι παρεμβάσεις στο ποδόσφαιρο είναι διαχρονικές, είναι σημερινές, είναι χτεσινές, είναι και προχτεσινές. Και εκεί, αν θέλετε, είναι το στοίχημα ολονών μας, πώς και με ποιο τρόπο θα σταματήσουν αυτές οι παρεμβάσεις. Είναι παρεμβάσεις της σημερινής ηγεσίας, είναι παρεμβάσεις και ανικανότητα της χτεσινής ηγεσίας κάποιου άλλου κόμματος και του πιο προηγούμενου κόμματος, του ΠΑΣΟΚ, αν θέλετε, για να μην νομίζει κανείς ότι εγώ αφήνω απ' έξω το χώρο από τον οποίο εγώ ανήκω πολιτικά. Είναι ξεκάθαρο. Οι ηγεσίες έχουν τουλάχιστον την ευθύνη ότι αφήνουν να γίνονται παρεμβάσεις τέτοιου είδους. Αν θέλετε, δεν ξέρω τι χαρακτηριστικά έχουν, αν έχουν οικονομικά, αν έχουν πολιτικά ή ποια άλλη χαρακτηριστικά. Το σίγουρο είναι ότι έχουν αφήσει διάπλατα ανοιχτό το δρόμο ώστε να γίνονται παρεμβάσεις στο ποδόσφαιρο της πατρίδας μας. Από το χαμηλότερο σημείο μέχρι το υψηλότερο. Και το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλοι σας. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, κύριε Πρόεδρε της Λευκύμης, είμαι δίπλα σας. Είμαι δίπλα σας σε αυτόν τον αγώνα, με ό,τι εσείς σχεδιάσετε και με όπως εσείς αποτυπώσετε αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια που θα με βρείτε δίπλα σας και το επαναλαμβάνω μόνο και μόνο γιατί το οφείλουμε πρώτα και κυρίαρχα στα παιδιά αυτά που όλο τον χρόνο έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους, αλλά και εσάς, σαν άνθρωποι της διοίκησης, που αποδείξατε στην πράξη τι σημαίνει η δυνατότητα του να σου δίνει τη δυνατότητα πραγματικά του εφαγωνίζεστε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν είπα ότι δεν πρέπει να κάνουμε πολιτική. Προφανώς είπα ότι μικροπολιτική δεν πρέπει να γίνει. Δεύτερα, για το οικονομικό σχέδιο της υπόθεσης, έχουμε συνονοηθεί ότι η απόφαση αυτή, επειδή είναι εναντίον της ΕΠΟ, σε πρώτη φάση το παράβολο της θα το πληρώσει η ΕΠΟ. Εάν παρελπίδα χάσουμε την υπόθεση, θα πρέπει να επιστρέψουμε τα λεφτά αυτά στην ΕΠΟ. Το παράβολο είναι 15.000 ευρώ. Ο δικηγόρος, ο οποίος είχε αναλάβει την υπόθεση, που αυτή τη στιγμή δεν μου επιτρέπεται να πω γιατί πρέπει να το πει αυτός, έχει αναλάβει την υπόθεση, μας ζήτησε ήδη η μέλη σε αυτή τη στιγμή στην Ένωση και θα του στείλουμε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά να καταθέσει εντός 5 ημερών. Αλλά όπως είπε και ο νομικός εκπρόσωπος της Λευκύμης, δεν έχουμε την απόφαση, το σκεπτικό. Δηλαδή, εναντίον ποιας απόφασης. Δεν έχουμε σκεπτικό της απόφασης που έβγαλε, που καταδίκασε στη Λευκύμη. Άρα πρέπει να περιμένουμε την απόφαση αυτή. Και ήδη είμαστε σε συνεργασία με γερμανική νομική εταιρεία που θα αναλάβει την υπόθεση. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι τα έξοδα εδώ είναι του δικηγόρου εδώ, αλλά και του νομικού, ο οποίος θα παραστεί στο Ευρωπαϊκό Αυτό Αθλητικό Δικαστήριο. Και θα είναι Γερμανός. Σας το λέω τώρα σαν είδηση αυτό, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω. Η υπόθεση λοιπόν θα προχωρήσει. Θέλω να σας αποκαλύψω δε ότι υπάρχει και η άποψη νομική, το ξαναλέω, η νομική του νέου Προέδρου που θα εκλεγεί σε 10-20 μέρες, που είναι μαζί μας, του κ. Μπαλτάκου, τον οποίο εγώ πήρα προσωπικά και του είπα αξίζει τον κόπο, έτσι λαϊκά. Έχουμε τύχη. Και μου είπε, Πρόεδρε, φυσικά έχετε πολλές πιθανότητες να κερδίσετε. Διότι ο κ. Μπαλτάκος, αν δεν το ξέρετε, ήταν στο ΚΑΣΚ αυτός πριν ένα χρόνο περίπου για μια άλλη υπόθεση, την οποία κέρδισε. Λοιπόν, έχει δηλαδή γνώση του δικαστηρίου αυτού. Άρα πιστεύω ότι προχωράμε γιατί έχουμε πολλές πιθανότητες να κερδίσουμε την υπόθεση. Και όσο υπάρχουν αυτές οι πιθανότητες, οι οποίες είναι μεγάλες, εμείς πρέπει να τις εξαντλήσουμε. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα, όποιος θέλει να υποβάλει την ερώτηση, ο Κώστας Βλάσης. Ότι διαχρονικά η αθλητική ένωση Λευκύμης, είτε ως άπορο διαγόρας πανεπιστημαϊκός, και από το 90 και μετά την Αθλητική Ένωση Λευκύμης, πάλευε μέσα στους αγωνιστικούς χώρους, χωρίς ποτέ να μεταχειριστεί μεθόδους τέτοιες που ακούω σήμερα. Από αυτοστηριμένο λόγο πάνω σε αυτές τις αρχές, έχω να πω το εξής. Θεωρώ εγώ ότι... Θεωρώ, λέω, ότι καλό είναι και το ΚΑΣ, αλλά εγώ θέλω να μιλήσουμε ρεαλιστικά. Κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, ο Γιάννης Ομιλούλης ξέρει, ο Βίκης ξέρει, ότι σε παρόμοιες περιπτώσεις χρειάζονται αγώνες κι άλλου μεληνιακούς, κι άλλου μελιέτους, κι άλλου τρόπου. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι οι πολιτικοί που βρίσκονται εδώ, σε συνεργασία με τον άλλο συνάδελφό τους και ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος της Ένωσης, θα πιέσουν προς την κατεύθυνση της ΕΠΟ, προσωπική μου άποψη, παρακαλώ, δεν είναι.
θέλω να καταλάβω, να αλλάχτεί η προκήρυξη και ο τρόπος που θα βουλευτεί του χρόνου αυτή η κατηγορία. Προσωπική μου άποψη, δεν υπάρχει περίπτωση να περιμένουμε το ΚΑΣ. Αν περιμένουμε το ΚΑΣ, θα δικαιωθούμε το Δεκέμβρη και θα γίνει το άλλο. Επειδή του χρόνου, ρεαλιστικά μιλάμε, έχουμε και εκλογές, θα πιέσετε φίλοι πολιτικοί μαζί με και τον άλλο συναδελφό σας και από κοντά και δήμαρχος της Ευκήμης και ο πρόεδρος της Ένωσης και εμείς όλοι την Ευκήμη, να αναχτεί αυτός ο τρόπος της προκήρυξης και να μην... Τώρα, ποιος θα είναι πρωταθλητής, εφάς μέσα μας, να μείνουν 8 ομάδες, όχι 6 που ήταν εκεί, ήταν δικαίωτο μέσα η Ευκήμη. 7, ξέρω εγώ που είναι η Ευκήμη, πλέον νομίζω, πάει στο... Πάει στην Ευρώπη ή 8. Πάει νομίζω 8, γιατί τρώμε μείον 6. Μείον 3, το 3 ομάδες 6. Μείον 3, συν 3 που κάνουμε τον αγώνα 6. Λοιπόν, εντάξει, ορίστε. Άρα λοιπόν, λέω ότι εγώ πιστεύω ότι προς αυτή τη διατέθεση πρέπει να κινηθούμε με όλες μας τις δυνάμεις και πιστεύω ότι θα το επιτύχουμε. Το δικαιούται η Λευκήμη, ειδικά και όχι μόνο για τώρα, αλλά για την πορεία της τόσων χρόνων στο αθλητικό ιδεώδες. Και όχι μόνο στο αθλητικό ιδεώδες. Η Λευκήμη δεν είναι μόνο μια ιδέα ποδοσφαιρική, είναι ιδέα αθλητική, ιδέα ανθρωπιστική. Ο Βίκης είναι εδώ και θυμάται τους πανεπιστημιακούς αγώνες, θυμάται κι άλλα πράγματα στην Ευκή. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και με συγχωρείτε αν είναι. Πολύ ότι μακάρι να γινόταν αυτό, αλλά επειδή ξέρεις χρόνια στο ποδόσφαιρο, ξέρω ότι είσαι στο κουρμπέτι παλιός, οι προκηρύξεις σε αυτή τη φάση δεν νομίζω ότι μπορεί να αλλάξουν. Νομίζω, άποψή μου είναι αυτή. Λοιπόν, εκεί ήρθα στα κέντρα αυτά, όπως είπες, θα δώσω το δικό μου αγώνα. Ευχαριστώ, ο κύριος Βίκης. Επειδή είμαι 60 χρόνια σε αυτό το εταιρικό πρόσωπο, βέβαια καταρχήν λυπάμαι που σε αυτή την αίθουσα σήμερα πρέπει να ήταν όλα τα κερκυριακά σωματεία, όλοι οι φορείς της Κέρκυρας, περιφέρεια, δήμοι κτλ. Έστω με αντιδημάρχους αυτοί που είναι απέναντι και έχουν κάποια δουλειά, βουλευτές όλοι του νομού, θα πρέπει να βρίσκονται εδώ. Πρόεδρε, θέλω να πω ένα πράγμα. Να ψηφίσουμε τον παπά. Μόνο είναι μια προϋπόθεση. Να αλλάξει την προκήρυξη που είπε και ο κ. Βλάσσας. Μόνο έτσι μπορούμε. Γιατί να αλλάξει την προκήρυξη? Γιατί γίνει κανένα σχήμα. Τον αγώνα με το Μέγαλα Αλέξανδρο είναι αποδεδειγμένα στήσιμο παιχνιδιού. Αυτά τα πράγματα, ηθικά αν θέλουμε να έχουμε ένα ποδόσφαιρο σωστό στην Ελλάδα, πρέπει να τα χτυπήσουμε, να τα παλέψουμε και να... εκεί μπορούμε να σταθούμε. Ο πρόεδρος αυτός που θα εκλεγεί, γιατί είναι ο μοναδικός, το λέω γιατί είναι μοναδικός, έχει τοποθετηθεί και είπε ότι την ημέρα που έγινε αυτός ο αγώνας, ο ποδοσφαιριστής της Λευκήμης δεν ήταν τιμωρημένος. Έχει τοποθετηθεί. Από εκεί και πέρα, όπως ξέρετε, δεν αποφασίζει αυτός. Τα διοικητικά όργανα είναι τακτικοί δικαστές και αυτοί αποφασίζουν. Βεβαίως θα υπάρχουν πιέσεις από εμάς σε όλα τα επίπεδα. Εγώ σε αθλητικό επίπεδο, οι βουλευτές σε πολιτικό επίπεδο και ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Αλλά πρέπει να καταλάβετε ότι αυτά τα πράγματα δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται χρόνος, χρειάζεται προσπάθεια μεγάλη. Εγώ πρέπει να ξέρετε ότι μιλάω καθημερινά και με τον εκτελεστικό γραμματέα, τον οποίο έφερα εδώ στην Κέρκυρα, και με τους νομικούς συμβούλους της ΕΠΟ. Και όλοι μου λένε ότι έχετε δίκιο. Ναι, έχουμε δίκιο, αλλά πού να το βρούμε το δίκιο μας? Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει να μιλήσει? Παρακαλώ. Οπωσδήποτε θα συνεχίσουμε και με περισσότερο ενδιαφέρον από ό,τι μέχρι τώρα. Εκείνο όμως που με λυπεί ιδιαίτερα είναι, εντάξει, είναι και εργάσιμη ημέρα, δεν είδα πολύ κόσμο, ούτε από τη Λευκήμη, ούτε γενικά, όχι μόνο από τη Λευκήμη, γενικότερα από την Κέρκυρα, διότι όπως είπαμε, το επίπεδο της Λευκήμης δεν είναι μόνο για το επίπεδο της Λευκήμης, είναι για το επίπεδο της Κέρκυρας, όλα αυτός ο αγώνας που γίνεται. Για το κερκυριακό ποδόσφαιρο γενικότερα. Λοιπόν, εγώ θα έκανα μια πρόταση, επειδή όπως είπα, ο αγώνας θα είναι μαχής και θα πάμε και στα δικαστήρια και πολύ περισσότερα, πολύ παραπέρα. Θα έλεγα, επειδή είμαστε στην εποχή της τεχνολογίας, το ένα το άλλο, ό,τι μπορούμε και με όσα μέσα μπορούμε να βγάλουμε στη φόρα, να το πούμε έτσι κοινά, αυτό το θέμα, ούτως ώστε να ενεργοποιηθεί όχι μόνο η Λευκήμη, αλλά όλος ο κερκυριακός λαός
και ακόμη και γενικότερα σε πανελλαδικό επίπεδο. Με fake news, με σταθμούς, με τύπο κλπ. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πολύ. Εμείς έχουμε και εκλογές τώρα που να είναι για την ομάδα. Δεν έχει σημασία ποιος είναι πρόεδρος, ποιος είναι αντιπρόεδρος, ποιος είναι... Είμαστε όλοι μια παρέα. Έχω να πω το εξής. Ό,τι είναι να γίνει, πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί, να σας πω και το άλλο. Αυτοί που θα αναλάβουν την ομάδα, ανεξαρτήτως ποιοι θα είναι, θέλουν να κάνουν ένα προγραμματισμό. Τι προγραμματισμό θα κάνουν? Να στήσουν ομάδα για το τοπικό? Να στήσουν ομάδα για τη γάμα εθνική? Αν μου βγει η απόφαση σε 3-4 μήνες και μου πούνε έλα στη γάμα εθνική, με τι ποδοσφαιριστές θα πάω? Με τι προπόνητες? Σωστό. Ό,τι πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί αν θα σχεδιάσουμε την ομάδα, πρέπει να φέρουμε προπονητή καλό, πρέπει να φέρουμε παίχτες καλούς. Κάποιοι θα πλαισιώσουν την ομάδα τώρα, ανθρώποι που θέλουν να επενδύσουν στην ομάδα, που θέλουν να βοηθήσουν την ομάδα. Τώρα δεν θα έρθει κανένας, παιδιά. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Ευχαριστώ. Θέλω να επισημάνω απλώς ότι είναι προφανές από τη συζήτηση ότι για να έχουμε γρήγορα ενδεχομένως αποφάσεις που είναι θετικές για την ομάδα της Λευκύμης, χρειάζεται το μέτωπο το εσωτερικό της Κέρκυρας να δυναμώσει κι άλλο. Δηλαδή, οι διορισμένοι παρατήρησαν κάποιες αδυναμίες της συμμετοχής. Αυτό που θα μπορεί να είναι και συγκυριακό. Φαντάζομαι όλοι ότι θέλουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια. Γιατί είναι σαφές ότι το δίκαιο είναι με το μέρος της ομάδας. Εμείς λοιπόν θέλω να πω ότι θα προσπαθήσουμε να διευρύνουμε αυτό το κύκλο των οργάνων και των φορέων που μπορεί να συμπαρασταθούν στην προσπάθεια της ομάδας. Θα θέσουμε το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο που συνεδριάζουμε αύριο και θα ζητήσουμε την έκθεση ενός συμβούλου που θα είναι σύμφωνο με τις αποφάσεις που η ομάδα αυτή τη στιγμή έχει και εκεί που κατευθύνεται. Ήδη το πρωί είχαμε μια συζήτηση ενημερωτική με τον κύριο Μητρούλη προς παράταξη και θα θέλω να θεωρείτε ότι είμαστε μαζί σας σε κάθε φάση αυτή τη προσπάθεια που πρέπει να δικαιωθεί. Το νομικό κομμάτι της όλης υπόθεσης είναι κοστοβόρο. Είναι 15.000 το παράβολο, σύνολο ο δικηγόρος ο Έλληνας, σύνολο ο ξένος που θα είναι. Εάν αποφασίσουμε και πάμε, εγώ ο ίδιος, να το ξέρετε, θα πάρω την πρωτοβουλία με τη Λευκύμη και θα βγω σε έρανο. Και θα πάω σε όλους τους θεσμικούς φορείς, τους βουλευτές, την περιφέρεια, τους αντιδημάρχους, τους αντιπεριφερειάρχες και θα κάνω έρανο κοινώς. Η υπόθεση αυτή περίπου θα κοστίσει 30.000 ευρώ. Συν 15 τον παράβολο. Όχι, 15 συν 15. Λοιπόν, περίπου. Από εκεί και πέρα, εκεί θα ανταποκριθούμε, να δω αν ανταποκριθούν οι άνθρωποι αυτοί, γιατί το να λέμε λόγια, συμπαραστεκόμαστε και είμαστε μαζί σας και το ένα και το άλλο, θα πρέπει στην πράξη να βοηθήσουμε την ομάδα. Εγώ θα ζητήσω την οικονομική βοήθεια της ΕΠΟ και σας το λέω και αυτό, ότι μου είπαν ότι θα έχω και την ανάλογη οικονομική βοήθεια σε όλα τα επίπεδα. Ο κύριος Σπύρου. Προσωπικά είναι τον κύριο Δήμαρχο και τον κύριο που έχει αυτή την εκδήλωση εδώ και από προσωπικό αλλά και ουσιαστικό ενδιαφέρον είμαι κοντά σας. Είμαι ποδοσφαιρόφιλος, δεν είμαι όμως άνθρωπος που γνωρίζω όλο αυτό το παρασκήνιο που γίνεται μέσα στις ομάδες. Και μου αρέσει ο αγώνας γιατί έχει διαφάνεια για μένα την ώρα του αγώνα. Ό,τι γίνεται μπροστά στο μάτι των θεατών. Επομένως, δικαστές ή οι θεατές και ο Σάκης βλέπω κίτρινη κάρτα, η κόκκινη κάρτα και βεβαιώνεται από τους θεατές που τον βλέπουν μπροστά μου. Η διαπίστωση λοιπόν τώρα που ακούω είναι καταρχάς ότι η κόκκινη κάρτα δόθηκε όταν πήγε από την Τίνη και έφυγε. Δεν δόθηκε κιόλας που είναι. Επομένως, εδώ πράγματι υπάρχει ένα πρόβλημα. Και υπάρχει δικαστική πλάνη, υπάρχει σκοπιμό. Από την άλλη πλευρά, θέλετε ή το κομμάτι της δικαίωσης, αλλά αν είμαστε ρεαλιστές, ενδιαφέρει από ό,τι άκουσα για τον πρόεδρο την ομάδα πώς θα προχωρήσει, να στελεχωθεί για να προχωρήσει παρακάτω. Η παρεμβάση του κ. Βουλευτών είναι σημαντικό στο επίπεδο πώς αλλάζει η κριτική αυτή που επιλέγουν από τις 6 ή τις 8 ομάδες. Είναι ένα θέμα που γίνεται εσωτερικά. Αλλά εγώ έχω την απορία ακούγοντας αυτό ότι αν δικαιωθείτε, που θα θέλετε
Πιθανόν να δικαιωθείτε. Τι ωφέλεια έχει η ομάδα εκτός από το ηθικό κομμάτι και χάσει μια περίοδο μετά από 3-4 ενώ δεν πήγε, δεν ξέρω. Και το κόστος, το οποίο δεν μπορεί να το αγνοήσει κανείς. Επομένως πρέπει να ξεπεράσουμε τον θυμό ή και να πούμε σε ρεαλιστική φάση, να δούμε εσωτερικά τι γίνεται. Λυπάμαι που δεν μπορεί να επανέλθει το θέμα δικαστικά, γιατί κάποιος που το ακούει απ' έξω, τη συμπαράσταση που λέμε, ότι υπάρχουν δύο δικαστικές αποφάσεις και μάλιστα μία περιφερειακή, δεν ξέρει άλλο τις λεπτομέρειες. Είναι όμως πολύ σημαντικό αυτά που αναφέρατε για το κενό που υπάρχει στην αιτιολόγηση της απόφασης. Επομένως, αυτά πρέπει με πολύ ψυχραιμία να τα διαχειριστείτε για να μπορέσει πρωτίστως η ομάδα να προχωρήσει, γιατί έχει μέλλον και δεν μπορούμε να μείνουμε πίσω. Εάν δεν μπορέσει μετά από 6 μήνες έρθει μια απόφαση, δεν ξέρω τι αποφάσισε. Όταν λέει ο κ. Πρόεδρος ότι πρέπει να υπάρξει αυτή η δυναμική να μπουν στην ομάδα άτομα για να προχωρήσουν. Να περιμένουν τι θα γίνουν και τι θα κάνουν, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να γίνει και ζημιά μεγαλύτερη. Ευχαριστώ πολύ. Τα 5 τελευταία χρόνια ζω από κοντά την ομάδα. Ένας από αυτούς τους ρομαντικούς, γιατί πραγματικά μέχρι τώρα θεωρούσα τον εαυτό μου ρομαντικό που έκανα αυτό το ταξίδι με αυτή την ομάδα. Μια ομάδα που έπαιρνε ό,τι έπαιρνε, το έπαιρνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ή τη χαρά ή τη λύπη, την έπαιρνε μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Γυρίσαμε πολλές φορές με τον Γιάννη, τον Μικρούλη και τον Πίλη, αλλά και πολλές φορές είχαμε βγει. Αυτό όμως που βίωσε η Λευκίνη σε αυτό το νόμιμο τη ντροπή, των κουμπάρων, και των ανθρώπων να μας λένε κατάμετρα ότι δεν σας στέλνουμε στον όμιλο αυτό γιατί μας είστε ακριβοί. Πρέπει να σας ρίξουν, μας το έλεγαν κατάμετρα. Εκεί ένιωθες μια πίκρα, ένιωθες ένα πραγματικό. Γιατί, εγώ δεν είμαι πως αυτή την χώρα που λέγεται Ελλάδα. Αν η ΕΠΟ ή η πολιτεία δεν είχε μεριμνήσει να μπορεί να καλύψει τα έξοδα μεταφοράς, γιατί όντως ήταν κοστοβόρος αυτός ο όμιλος, δεν φταίγαμε εμείς σαν σωματείο. Και θα πω και μια κουβέντα σαν κομμιό. Τι θέλουμε, γιατί βλέπω οι πολιτικοί να ψηφάνε νόμους κατά τη βία. Είχαμε τον παλικάρι, τον Άντρη, τον λίγο καιρό, που σοκαρίστηκε όλη η Ελλάδα. Και οι πολιτικοί πρώτοι στα έδρανά του, συγγνώμη που δημιουργώ στην κοινότητα με του πολιτικού άθλου, του κοινού βουλευτέ και εγώ, αμέσως έδειξαν μια ευαισθησία. Παραβήκαν ακόμα και δεύτερο θύμα επάνω στην τριγαλάρια μαφία. Κι όμως κάποιοι πολιτικοί, και μιλάω για τους πολιτικούς του Βορρά, γιατί υπάρχει πολιτική παρέμβαση, είτε το θέλουμε είτε όχι, γιατί δεν μπορούμε να κρυφτούμε πίσω από το δάχτυλο μας, γιατί ξέρουμε τον ρόλο του κυρίου Ανδρώνη, ξέρουμε το τι έγινε τις τελευταίες μέρες μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και πάνω. Έχουμε και εμείς τις πληροφορίες, ως απληφύλακτοι που είχατε όλοι. Δεν πιστεύουμε σε όλα τα πράγματα. Αντί σε αυτό λοιπόν, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε καλύτερο τον αθλητισμό. Έρχεται μια απόφαση τεκμηριωμένη από επίσημο, από την ΕΠΟ που είναι επίσημο όργανο της πολιτείας και μας λέει τι, κύριοι, αυτό που δεν πετύχαμε μέσα στον αγροτικό χώρο, το πετυχαίνουμε εκτός αγροτικού. Πηγαίνετε σπίτι σας έτσι απλά. Δεν σας γουστάρουν έτσι απλά. Γιατί εγώ δεν πιστεύω σε χάρη. Πιστεύω στη στάση που κράτησε ο αντιπρόεδρος της ΕΠΟ, ο κύριος Αντωνίου, που μέχρι και προχθές στη δίκη της Τρίτης είπε το απλό. Πολύ σωστά έκανε ο Μακεδονικός. Είπε να τον είχε τιμωρήσει η Πειθαρχική Επιτροπή. Και ποιος έχει την ευθύνη για τον Γερανίου, η Λευκίνη. Γι' αυτό θα παρακαλούσα και τους τρεις βουλευτές της Κέρκυρας, αυτή είναι η απέτηση όλης της του δηλάθρου της Λευκίνης, δεν μιλάω για το δέντρα, σήμερα μιλάω για τους δηλάθρους, να είναι ενωμένη μία αγροθιά και να κάνουν τα δύνατα δυνατά αυτό το χώρο του ποδοσφαίρου στην Ευκίνη. Πρέπει να δούμε τι θέλουμε για το αύριο. Θέλουμε στρατεία στην Ολοκούλικα, γιατί μα κάπου τρεις αποφάσεις που έπαιρνε η ΕΠΟ. Ποιο είναι νέες στρατείες στην Ολοκούλικα, δεν κάνουμε κάτι να καθαρίσουμε το ποδοσφαίρο μας. Αυτά τι μπορούμε. Έχετε τον λόγο, κύριε Παναγιώτη. Καλησπέρα, μου συγχωρείτε για την παραπονή. Δεν έχω συστηθεί κανέναν από εσάς, επί προσωπικού, από περισσότερο ζώο στο κομμάτι μου. Είμαι ενεργός μέλος της διοίκησης, ένας από τους επενδυτές της ομάδας, με ψημιρίες, κρατσούδες κλπ. Δεν θα ακούσει ποτέ, ούτε και με ενδιαφέρει. Πολύ καλά το λέτε. Μόνο έναν τρόπο βλέπω. Πρώτα για τον κύριο Βλαχόπουλο στο ΚΑΣ, θέλουμε και χρήματα. Δεν μας ενδιαφέρει κατηγορία.
Έχουμε δώσει χιλιάδες ευρώ. Παίρνουμε λεφτά πίσω, εάν δικαιωθούμε. Με να παίξω μεσούς τις περιόδους τις επόμενες, δεν με ενδιαφέρει. Με τι ομάδα να παίξω. Ποιος θα πληρώσει τώρα, ποιος θα κλείσω εγώ να παίξω αυτή τη στιγμή, όταν θα μου πει στο τοπικό. Εγώ λεφτά να τον πληρώσω έχω. Θα έρθει. Αυτό είναι το θέμα. Εγώ θέλω τα λεφτά μου πίσω και όλα αυτά που βάλαμε την επένδυση. Αυτό θέλω οπωσδήποτε ή στο τριπλό μήνυμα. Κάτι εράπτω, κάτι δεν είναι πολύ τρίπλα. Αυτό που λέει, αυτά μου περισσεύουν. Να έρθετε και από εμά να πάρετε αυτά που αναλογεί σαν Λευκήμη, να πάρουν και αυτοί οι άλλοι που πρέπει και έχουν για φωτογραφίες και ρεκλάμες και χαιρετούρες όντα πρέπει. Τα 15.000 προς τα 100 και 150 και 300 που κάνει μια ομάδα είναι σαν να πω ότι πάμε για τυρόπιτα και δεν έχουμε να τη φάμε. Λοιπόν, εμείς έχουμε τυρόπιτες. Δεν είμαστε πεινάδες εδώ πέρα. Να το εξηγήσω λίγο αυτό στα χρήματα. Μόνο μία μορφή υπάρχει. Είσαστε δύο εδώ που βλέπω. Ο κύριος Λέσης αγαπητός. Ο κύριος Λαφούλος αγαπητός. Ο κύριος Αυλονίτος, ο κύριος Ντιάκη. Λείπει ένας. Υπάρχει μια ομάδα καλός ή κακός που δεν είμαστε μόνοι μας αυτή τη στιγμή. Τεράς νομός, νομός Κοζάνης. Δεν είμαι τόσο με τα κομματικά να ξέρω πόσους έχει κάθε νομός. Το θέμα είναι, η Θεσσαλονίκη μάλλον είναι πιο πολλοί βουλευτές από ότι είναι τους Κοζάνης με τις Κέρκυρες μαζί. Μια εύλογη εξίσωση πάνω, χωρίς να έχουν δει κάποια στοιχεία. Πολύ χωρικά. Γιατί βλέπω εδώ κάποιους που λένε αριστερά και δεξιά, δεν υπάρχει τέτοια τίποτα. Ή πάμε και αλλάζουμε την Κυριακή, ξεκινάει τον Μπαράζ. Τι λέμε τώρα, τι κλαψούμε στην Λευκή με αγώνες ποδόσφαιρα. Την Κυριακή ξεκινάει τον Μπαράζ. Ένα δεν έκανε δύο. Ή σταματάει την Κυριακή τον Μπαράζ, γιατί δεν ανεβαίνει καμία ομάδα. Σήμερα είναι Πέμπτη. Αύριο είναι εργάσιμη. Ναι, Παρασκευή, συγγνώμη. Δεν υπάρχει κάποια άλλη. Ή σταματάει τώρα, αν ξεκινήσει την Κυριακή, ό,τι και να γίνει με το ΚΑΣ, που θέλουμε τα λεφτά μας, κύριε Πλάκοπουλε, στο ΚΑΣ. Ο κ. Γερμανός ο δικηγόρος και αν δεν ξέρουν ποιος είναι το όνομά του για ευνόητους λόγους. Ποιος είναι, 15.000 ευρώ που δώσει. Εγώ πάω να σώπω ο Γιώργος, το δρασιμόνιο της Εκατέρινης. Ποιος είναι ο δικηγόρος που θα ασχοληθεί με την υπόθεση, γιατί δεν μου αρέσουν καθόλου αυτά τα πλάγια σύμβατο που ή θα είναι ο Παπαναστόπουλο Γιώργος ή ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Ποιος είναι ο δικηγόρος που θέλει 15 και θέλει ο Γερμανός. Τι μας ενδιαφέρουν εμάς αυτά που είναι. Ποιος είναι, ποιος θα μας εκπροσωπεί. Ποιο θα πληρώσω. Δεν ξέρω ποιος θα πληρώσει, ποιο θα πάει τα λεφτά μου. Λοιπόν, δύο πράγματα κύριε, εδώ πέσα και να τελειώσει η καψούρα. Το κερκυριακό ποδόσφαιρο που το αγαπάω πάρα πολύ, μια στιγμή από εδώ. Όλες τις ομάδες μπορεί να με έχετε δει αριστερά δεξιά σε κάποια γήπεδα, βάλα πάνω στις ομάδες. Τυχαίνει να έχουν μια καταγωγή από τη Λευκήμη. Οπότε σκόπιμα είμαι στη Λευκήμη. Και εκεί είναι με τον αγώνα μου, εκεί κάνω τα γέλια μου, εκεί χαλάω τα λεφτά μου, εκεί κλαίω με τους υπολείπους. Όπως και εσείς έχετε ο καθένας της αγάπης σας. Έτσι την έχω κι εγώ. Δεν ήρθαμε να γράψουμε, ήρθαμε να πούμε για δύο σημαντικά πράγματα. Ή ενωνόμαστε με την Κοζάνη και σταματάμε τα μπαράζ πριν την Κυριακή. Το πιο σημαντικό για μένα αυτό. Και αφήστε να ενωθούμε και να ενωθούμε. Τώρα τηλέφωνα μόλις φύγουμε από εδώ και πολύ έχουμε αργήσει δηλαδή. Για να πούμε εδώ που τα μάρισε, συγγνώμη κιόλα. Θα πάρει το τηλέφωνο του συναδέλφου σα που μπορούν να πούνε κάτι στην ΕΠΟ. Είναι μαγειρευμένη υπόθεση. Τι συζητάμε, κόκκινες κάρτες, κίτρινες κάρτες. Είναι ένα μαγειρευμένο τριών αγωνιστικών. Μία στιγμή στο Μέγα Αλέξανδρο που είμαι παρόν στο γήπεδο και μας χτυπάνε εδώ. Δηλαδή, όχι μόνο είμαστε κρατάδες, είμαστε ζημιωμένοι εδώ. Μας χτυπάνε με στο γήπεδο. Με την σύνδεση της αστυνομίας φυσικά. Ήμουν μπροστά από τον πατέρα μου 37 ετών, του κοντά να τον σκοτώσουν. Ο κ. Μικρούλης είναι παρόν. Όλοι που ήμασταν παρόντες εδώ πέρα που μιλάμε. Λοιπόν, αφήστε τους πήρε κάρτα, δεν πήρε κάρτα. Θα είναι ανούσια τώρα να είχαμε τα λέγαμε. Βρήκε ένα παραθυράκι, μάγκασε το Σιμωφορίδη, βρήκε το παραθυράκι. Το παραθυράκι εμείς θα το βρούμε. Το επόμενο, δεν υπάρχει ένα. Μπαλτάκος, έχω εκλογές. Κυριακή για αγώνα μπαράζ. Λοιπόν, αφήστε όλα τα υπόλοιπα παιδιά, δεν έχουμε εδώ να κλάψουμε. Εμείς δεν λέμε, δεν είμαστε να κλείσουμε εδώ μέσα. Δεν είχαμε να κλάψουμε, είχαμε να πούμε πολιτικά. Σταματάμε τα μπαράζ ανώτου την Κυριακή. Λοιπόν, εγώ, αν θέλετε πάνω σε αυτό το παιδί να μιλήσουμε, τα υπόλοιπα είναι να είχαμε να λέγαμε. Αν θέλετε να μπούσε τη ουσία. Στο ΚΑΣ, κύριε Πλαχόπουλε, θέλω λεφτά. Γιατί θα δικαιωθούμε. Θέλω λεφτά. Τα λεφτά μας. Είμαστε πολλοί και έχουμε βάλει πολλά λεφτά. Τι μου λέτε τώρα για 15.000. Τι μας πάρασε τη ζυγιά μας. Δεν ξέρω, ξέρετε τι λέτε τώρα. Αν δεν κάνει πολύ παρά. Λοιπόν, τα λεφτά μας στο ΚΑΣ και οπωσδήποτε να κόψουμε τα μπαρά. Τώρα, αν θέλετε αυτό, συγγνώμη για τον τώρα, αλλά με συγχωρείτε. Παρακαλώ, σας ακούω πάνω σε αυτό που θέλετε να μιλήσετε, κύριε Πρόεδρε. Το θέμα είναι να είμαστε πραγματιστές. Εγώ, παρόλο όσα λέγονται, θα επικεντρωθώ στο στόχο μου για να προσπαθήσω με όλα τα μέσα και με οποιοδήποτε τρόπο να αποτρέψω
αυτή την κατάσταση. Εάν θέλουμε να κάνουμε τίποτα, πρέπει να κάνουμε συμμαχίες. Αυτή είναι η άποψή μου. Υπάρχει εδώ ο νομικός εκπρόσωπος της Λευκύμης. Είμαστε συνεργασία. Αύριο έχουμε ραντεβού σε δικηγορικό γραφείο να συζητήσουμε τα περαιτέρω. Ο κύριος Μικρούλης είναι εκπρόσωπος της Λευκύμης. Εγώ συμπαρίστε με. Θα κάνουμε όλοι τον αγώνα. Από εκεί και πέρα, αν θέλει κάτι να πει ο κύριος Μικρούλης, πολύ ευχαρίστω. Να πείτε, κύριε Μικρούλη, ποιος είναι και ο δικηγόρος αυτός που λέμε. Ναι. Το δικηγόρο δεν το ξέρω εγώ, τον Γερμανό, προφανώς. Είμαστε σε αναζήτηση, είμαστε σε αναζήτηση αυτού του δικηγόρου. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τον Γερμανό τον δικηγόρο. Ξέρω τον κύριο Μικρούλη που μιλάει με τον κύριο Γρηγορίου και με τους ανθρώπους της Κοζάνης όπως και εγώ. Θα συντονιστούμε και θα σας ενημερώσουμε. Κύριε Μικρούλη, αν έχετε κάτι. Εγώ, αγαπητοί φίλοι, το μόνο συνάδελφο με τον οποίο γνωρίζω είναι ο κύριος Γρηγορίου, που ερχόμαστε 4-5 φορές την ημέρα σε επαφή. Τώρα, τη διαδικασία στο ΚΑΣ το ρώτησα και μου είπε ότι θα μιλήσει με κάποιον περισσότερο ειδικό στο θέμα του ΚΑΣ και θα μου απαντήσει. Όσον αφορά στην παρατήρηση για τα χρήματά μας, Γιώργο, θέλω να σου πω ότι στο εξώδικο το οποίο έστειλα χθες, τους είπα ότι επιχειρηθόμαστε για τη ζημιά, την οικονομική και την ηθική που έχουμε υποστεί σαν ομάδα. Το ακούγεται αυτό. Λέω, το επεσήμανα αυτό, χθες αυτό. Έτσι, ανάλογα με την εξέλιξη, δεν σου στερεί κανείς το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση, την οποία βεβαίως και θα επιδείξεις. Ηθικές επενδυτών. Είπα και ηθική και οικονομική. Το τόνισα, το γράφω αναλυτικά. Αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ο δρόμος είναι μακρύς, υπομονή και κουράγιο. Ευχαριστώ.